Με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Δέδε και του Δημάρχου Κεντρικών Τσουμέρκων Μαρίνου Γαρνέλη, έκλεισε η προγραμματική σύμβαση δύο πολύ σημαντικών έργων για το οδικό δίκτυο τη περιοχή που αποτελούσε πάνδημο και διαρκέ αίτημα των κατοίκων. Πρόκειται για την προγραμματική σύμβαση που αφορά την υλοποίηση των έργων, βελτίωση και άρση επικινδυνότητα παράκαμψη Αθαμανίου και οδικό άξονα Αθαμανίου Θεοδωριάνων και δεύτερον βελτίωση και άρση επικινδυνότητα οδού καταράκτη Βουργαρέλη η πλήρη ορίμανση των μελετών των δύο έργων, η υπογραφή τη προγραμματική σύμβαση και η δρομολόγηση τη δημοπράτησή τη αποτελεί καρπό τη πολύμηνη συνεργασία ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, την Υπουργό Διοικητική Ανασυγκρότηση Όλγα Γεροβασίλη, τον βουλευτή του Νομού Βασίλη Τσίρκα και των Δήμο Κεντρικών Τσουμέρκων καθώ και των τοπικών φορέων. Με την υπογραφή τη προγραμματική σύμβαση δρομολογούνται οι διαδικασίε για τη δημοπράτηση των δύο έργων τον Απρίλιο του τρέχοντο έτου. Όσον αφορά στη βελτίωση και άρση επικινδυνότητας παράκαμψης Αθαμανίου και οδικός άξονας Θεοδωριάνων, η βελτίωση της οδικής σύνθεσης που περιλαμβάνει την παράκαμψη Αθαμανίου και το οδικό τμήμα από το Αθαμάνιο μέχρι τα Θεοδόριανα, μήκους περίπου 14 χιλιόμετρων, κρίνεται ως απολύτως αναγκαία παρέμβαση η οποία θα αναβαθμίσει σημαντικά την οδική ασφάλεια του δικτύου και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη αυτού του τμήματο τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτα. Ο συνολικό προπολογισμό του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανέρχεται στα 8.850.000 ευρώ, ενώ το Υπουργείο αναλαμβάνει την ευθύνη της Δημοπράτησης, Επίβλεψης, Εποπτείας και Διαχείρισης του έργου. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Παράκαμψα Θαμανίου με την Εθνική Οδό Άρτα Τρικάλων, η ολοκλήρωση της Παράκαμψα Θαμανίου μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων, η αντικατάσταση του αγωγού ίδρευσης, η αποκατάσταση αστοχιών, και βελτίωση του οδικού τμήματος Αθαμανίου Θεοδωριάνων, ενώ στις εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου περιλαμβάνονται επίσης η άρση καταπτώσεων, η αποκατάσταση και σταθεροποίηση πρανών, έργα οδοποιίας όπως οδοστρώματα, ασφαλτικά σήμανση, ασφάλιση, κατασκευή οχετών και λοιπόν τεχνικών έργων και έργα συγκράτησης βροχοπτώσεων, τύχεια αντιστήριξης και άλλα. Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση και άρση επικινδυνότητα οδού Καταράκτη Βουργαρέλη, έργο συνολικού προπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, κρίνεται απόλυτα αναγκαία να υλοποιηθεί ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο οδικό τμήμα, το οποίο συνδέει τον οικισμό Καταράκτη με το Βουργαρέλη, εξυπηρετώντα την τοπική κυκλοφορία και την οικονομική ανάπτυξη περιοχή. Στι υπόψη περιοχέ απαιτούνται εργασίε για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε συνολικό μήκο 14 χιλιόμετρων. Στις παρεμβάσει αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η άρση καταπτώσεων, η αποκατάσταση πρανών, έργα οδοποιίας, κατασκευή οχετών και λοιπών τεχνικών, καθώς και τύχη αντιστήριξη. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σε δύο φάσεις με αντίστοιχες εργολαβίες. Η πρώτη φάση αφορά στις παρεμβάσεις στο τμήμα μήκους περίπου 10 χιλιόμετρων από τον οικισμό του Καταράκτη έως την Ιερά Μονή Πάτερ Κοσμά. Η δεύτερη φάση αφορά στις παρεμβάσεις σε τμήμα μήκους περίπου 4 χιλιόμετρων από την Ιερά Μονή Πάτερ Κοσμά προς Βουργαρέλη. Και αυτό το έργο θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. Είναι δύο δικοί άξονες, όπως είπατε. Αν εννοείται και τους δύο μαζί, τότε ο προϋπολογισμός είναι για την ακρίβεια 18 εκατομμύρια ευρώ παρά 150.000, 17.850. Ναι, αλήθεια είναι ότι με φώναξε στην Αθήνα ο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, ο Δέδο ο Γιώργο, ο οποίο μου είπε ότι είχε ήδη υπογραφεί, υπογράφηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο, το Ελεκτικό Συνέδριο τη Αθήνα, όχι εδώ, α, η, εγκρίθηκε δηλαδή η προγραμματική μα σύμβαση. Εφόσον λοιπόν εγκρίθηκε, εμεί έπρεπε να την υπογράψουμε. Κινηθήκαμε γρήγορα, πήγαμε στην Αθήνα, μαζί μου ήταν και ο Φώτη ο Χαχούλη, ο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα μηχανικό, ο Γιώργο Φώτη από το Δήμο. Μετακλητός μηχανικό, όχι μηχανικό του Δήμου. Δυστυχώ έχουμε μεγάλη έλλειψη υπαλλήλων. Και εκεί υπογράψαμε τι συμβάσει. Τα νέα είναι πολύ καλά. Δηλαδή, ο κόσμο πρέπει να χαίρεται, γιατί νομίζω ότι με του δύο αυτού άξονε και κυρίω με τον άξονα από τι Κιαδάδε μέχρι τον Καταράκτη και κατά συνέπεια μέχρι την Άγλαντα, βγαίνουν τα τσουμέρκα κατά ένα μεγάλο μέρο από την απομόνωση την οποία είχαν χρόνια. Και την οποία εγώ είχα αντιμετωπίσει πάρα πολύ έντονα ω αστυνόμο του αγρόνια στην περιοχή, που αναγκαζόμουν πάρα πολλέ φορέ να κάνω το γύρο για να πάω στα Άγλαντα ή να πάω με λεσουργού. Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο για του διαδόχου μου και για όλο τον κόσμο. Θα μπορούν να περνάνε κατευθείαν. Ο δρόμο, ξέρετε, ότι είναι το μεγαλύτερο σημάδι του πολιτισμού. Χωρί τον δρόμο δεν μπορεί να κάνει τίποτα ποιος θα πάει να φτιάξει μια βίλα σε ένα πανέμορφο μέρος όταν αναγκάζεται να κουβαλάει τα, τις τροφές του και τα υλικά του στα χέρια. Έτσι, κανένα δεν θα πάει. Τολμώ να πω ότι για την περιοχή των Τσουμπέρκων, αυτό σιγά σιγά θα λάβει ε, σάρκα και οστά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος mm. με αυτό το πράγμα. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον δρόμο από το Αθαμάνιο, την παράκαμψη για, το, για τα Θοδόριανα. Και αυτός είναι ένας πολύ σπουδαίος οδικός άξονας, ο, ο οποίο αν μη τι άλλο, θα απομακρύνει και τον ήδη υπαρκτό κίνδυνο του να διέρχονται μεγάλα οχήματα φορτωμένα μέσα από το Αθαμάνιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται παιδιά στους δρόμους είναι ποδήλατα και ιστορίες. Πιστεύουμε ότι και αυτό, αυτό, μαζί θα, θα ξεκινήσουμε, δηλαδή η διαφορά του θα είναι στην εκτέλεση του έργου περίπου ένας μήνας. κύριε ε, ακόμα έχουμε το πλάνο μέσα να δούμε. Εμείς έχουμε τελειώσει από πλευράς δικιάς μας ε, το συμβατικό μας μέρος, έτσι ε, τελειώνουν και το, το Υπουργείο. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι μέσα στον Απρίλιο εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Ότι θα γίνει οριστική δημοπράτηση, έτσι, οριστική δημοπράτηση. Και η κατάσταση τώρα του εργολάβου ποικίλη, έχουμε την ελπίδα ότι μέσα στο καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, το πρώτο και λίγο μετά το δεύτερο θα ξεκινήσουν και τα δύο. Ώρα. Ε, το δύσκολο κομμάτι που εντοπίζετε... Για μένα το δυσκολότερο κομμάτι, επειδή το έχω περπατήσει χρόνια και σαν κυνηγό και σαν και σαν θύμαρχος, είναι το κομμάτι από τις Σκιαδάδες μέχρι τον πατέρα Κοσμά. Εκεί δυστυχώ είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, μάλλον βεβαιότητα, να ξεκινήσουμε από την πλευρά των Αγνάντων. Να ερχόμαστε προ τα δω δηλαδή, για να δούμε τι, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο έχει, αν μη τι άλλο, θα χρειαστεί πολλά τεχνικά κατά τη γνώμη μου και τυχεία αντιστήριξη. Γιατί, όπω πηγαίνουμε στον πατέρα κοσμά από τι Σκιαδάδε, πρέπει να έχετε πάει σίγουρα. Το δεξί τμήμα που είναι βουνοπλαγιά, δυστυχώ δυστυχώς είναι κακής ποιότητας και συνέχεια έχει κατολιστεί. Συνέχεια. Και κατολιστήσεις οι οποίες δεν καθαρίζονται σε μία μέρα, σε δύο, θέλει μεγάλο μηχάνημα και πολύ καιρό να καθαρίσει. Ε, πολλά χιλιάδες κυβικά από, από, από χώμα, χώμα, δέντρα και ιστορίες. Να. Αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο. Τα υπόλοιπα, ειδικά όπως περνάμε τι, από την πάνω μεριά της Ράμιας, από τη Γεροβρίσκη, περπατάμε πέρα, στην περιοχή που εμείς τη λέμε κανόνι, κυνηγή, ε, εκεί είναι πολύ καλύτερο το μέρο, είναι στέρεο το έδαφο, είναι ανοιχτό. Οπότε όταν είναι ανοιχτό, δεν έχει από δεξιά και από αριστερά να πέφτουν πάνω στο, οδόστρωμα στο αντικείμενα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτό είναι τελείω εύκολο. Έτσι. Θέλει υποδομή κατάλληλη, θέλει κατάλληλο υπόστρωμα. Να δούμε τι θα βρούμε από κάτω. Ε, είναι αυτά θέμα, τα θέματα μηχανικών αυτά τα οποία δεν μπορώ να τα αναλύσω και θα, θα ήθελα και ώρες να τα αναλύσω.